Κύριε Πάμε Παλαβάνη. Να μιλήσουμε ναι, με την υποψήφια για το Ευρωκοινοβούλιο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, την κυρία Βαλαβάνη, Στέλλα Βαλαβάνη, το οποίο ΚΚΕ εμφανίζει και μια σημαντική άνοδο στις δημοσκοπήσεις. Είμαστε, όπως είπε και η Στεφανία, ένα γενικό σχόλιο από όλους τους υποψήφιους για τα θέματα των ευρωεκλογών. Και στην καθημερινή δημοσκόπηση, γιατί ξέρετε και οι 42 υποψήφιοι ευρωβουλευτές μας είμαστε αγωνιστές της ζωής, καθημερινούς αγώνες, από όποιο μετερίζει έχουμε δουλέψει όλα τα προηγούμενα χρόνια και είναι μεγάλη τιμή μας σε σχέση με τους υπόλοιπους υποψηφίους που είναι πρωταγωνιστές, θα λέγαμε, γενικότερα της ΟΜΠΗΣ. Εμείς χαιρόμαστε που κουβεντιάζουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πραγματικά νομίζουμε ότι όλο το προηγούμενο διάστημα ήμασταν οι μοναδικοί που το βάζαμε. Και λέγαμε ουσιαστικά ότι όλα τα υπόλοιπα κόμματα ουσιαστικά έχουν ψηφίσει οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φτάνουμε σε ένα ποσοστό πάνω από 90% που έχουν υπερψηφίσει όλοι μαζί στο Ευρωκοινοβουλίο οδηγίες, οι οποίες οδηγίες αυτές μετά γίνονται κατευθύνσεις σε κάθε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Βουλής, και κάθε όποια πέτρα και αν σηκώσει επί της ουσίας κυβερνητικής πολιτικής είναι μια κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να σας πω και κάτι, νομίζω ότι από το 1992 που ήμασταν το μόνο κόμμα που είχε καταψηφίσει τη συνθήκη του Μάστρικ και τα προβλέπαμε όλα αυτά, πλέον έχει σπάσει η βιτρίνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί 30 χρόνια μετά ουσιαστικά μας λέγανε ότι θα έχουμε αυξημένους μισθούς, ότι θα έχουμε φθηνά προϊόντα, ότι θα ζούμε καλύτερα στα ζητήματα παιδείας και υγείας, και τώρα ερχόμαστε και κουβεντιάζουμε όλα αυτά και βλέπουμε ότι ουσιαστικά αποδεικνύεται μία φυλακή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δούμε ότι ό,τι άδικο ζούμε καθημερινά, από το σχολείο μέχρι τον εργασιακό χώρο στα 13 ώρα που δουλεύουμε, από την υγεία που αυτή τη στιγμή έχει γίνει εμπόρευμα. Σήμερα το πρωί είχαν στον Πέδων υγειονομική κινητοποίηση, γιατί είναι στον αέρα 3.000 χειρουργία. Δηλαδή τα παιδιά μας αυτή τη στιγμή τα βλέπουν σαν κόστος. Από τις συντάξεις πείνας, από τα ζητήματα ακρίβειας, όλα αυτά, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι κεκτημένα μέσα αγωγικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Αυτό είναι το ζήτημα. Άρα λοιπόν, να πούμε και κάτι άλλο. Ακούω τώρα ακρίβεια, πράσινη μετάβαση, ψηφιακή. Όλα αυτά είναι εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, έτσι όπως φαίνεται, θα ανέβουν σε 70%. Οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος έχουν ανακοινώσει αυξήσεις στις τιμές. 70%. Ποιος επέτρεψε την απελευθέρωση στην αγορά, στην ενέργεια? Ποιος υποβάθμισε ουσιαστικά τις ήδη πηγές ενέργειας, τις οποίες το κράτος, η χώρα μας θα μπορούσε να έχει πιο φτηνή ενέργεια αυτή τη στιγμή? Δεν είναι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ποιος έβαλε το χρηματιστήριο ενέργειας και το ψήφισε? Παλαβάνη, βλέπω έχει κάποια ένσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κολλήσει καθόλου να δώσει 78 δις στο Ζελένσκι για οπλισμό και πόρους στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Εκεί δεν υπάρχει κανένα κόλλημα. Να τα λέμε και αυτά, δηλαδή. Δεν είναι τέτοιο. Και έχουμε φυσικά διαφωνίες αυτή τη στιγμή. Βέβαια, ναι, τον πράγματο μα συμφωνείτε. Θα πηγαίναμε στον κύριο Κάτσε, αλλά μπορείτε να παρέμβετε εσείς και θα πάμε συνέχεια στον κύριο Κάτσε. Τόσοι άλλω την έχουμε ήδη έτοιμη την ερώτηση για τον ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοστατεί σε μια σειρά από υπερρεαλιστικούς πολέμους που μένονται αυτή τη στιγμή, και αυτό το κάνει για να διασφαλίσει τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών μονοπωλίων. Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό είναι το κύριο. Με το μάτι φυσικά στραμμένο και σε ελληνικές εταιρείες που θέλουν να πάρουν κομμάτι της πίτας και της αγοράς. Αυτή τη στιγμή πληρώνουμε 500.000 ευρώ την ημέρα στην φρεγάτα Ίδρυμα, που θα μπορούσαν πραγματικά να δοθούν χρήματα για να καλύψουν τις ανάγκες σήμερα της λαϊκής οικογένειας και στη χώρα μας και γενικότερα. Προφανώς δεν συμφωνείτε, φαντάζομαι, και φυσικά, δεν συμφωνούμε, ναι. Και δεν μπορεί η χώρα μας αυτή τη στιγμή να εμπλέκεται σε κανένα υπερρεαλιστικό πόλεμο. Αυτή τη στιγμή η Γερμανία και η ΗΠΑ αποφασίσανε να ρίξουν όπλα στη Ρωσία. Υπάρχει ένα ουσιαστικά πολεμικό παραλήρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο συμφωνούν όλα τα κόμματα της Ελληνικής Βουλής που ζητάνε τώρα αυτή τη στιγμή την ψήφο. Συμφωνούν στους νέους εξοπλισμούς, στα νέα όπλα, και ουσιαστικά συμφωνούν στη μετατροπή της οικονομίας μας σε μια πολεμική οικονομία.
Σήμερα ουσιαστικά, να το πούμε ξεκάθαρα, καλούν τους λαούς να πληρώσουν με χρήματα τον πόλεμο και αύριο θα καλέσουν τους λαούς να πληρώσουν με το αίμα τους για να εξασφαλίσουν τα συμφέροντα των μονοπωλίων. Εμείς είμαστε κάθετοι σε αυτό και καλούμε τον ελληνικό λαό πραγματικά να είναι κριτήριο ψήφου αυτή τη στιγμή οι δύο υπεριαλιστικοί πόλεμοι που μένονται στις περιοχές μας και να είναι κριτήριο ψήφου στις εκλογές αυτή τη στιγμή, κατά δίκης των πολέμων γενικότερα. Μάλιστα. Και βέβαια να ψηφίσουμε. Αυτή τη στιγμή στην Παλαιστίνη. Να σταματήσουν οι πόλεμοι, νομίζω δεν θα ήθελε. Όλοι θα θέλανε να σταματήσουν οι πόλεμοι. Να ψηφίσουν με κριτήριο ποιοι είναι υπέρ των πολέμων αυτή τη στιγμή και ποιοι είναι κατά. Και αυτή τη στιγμή το μόνο κόμμα που αντιτίθεται πραγματικά στους αντιπεριαλιστικούς πολέμους είναι το ΚΚΕ. Και ειδικά στη γενοκτονία αυτή τη στιγμή της Παλαιστίνης που δεν παίρνουμε ούτε. Θα μας επιτρέψει το τότε λίγο. Μία ερώτηση 5 σεκόντ προ την εκπρόσωπο και μετά θα πάμε στον κύριο. Προς την αγαπητή εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ναι. Υπεριαλιστή σε αυτή την περίπτωση είναι η Ουκρανία ή η Ρωσία. Και οι δύο. Και οι δύο. Χαίρομαι πάρα πολύ που για άλλη μια φορά η Νέα Δημοκρατία επιτίθεται στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Άρα πάρα πολύ καλά τα κάνουμε τα πράγματα. Εμείς έχουμε κρατήσει ίδια στάση και για τις δύο και βέβαια. Και για τις δύο χώρες. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μας παρακολουθείτε καλά. Την πρώτη μέρα του πολέμου το Κομμουνιστικό Κόμμα έκανε κινητό. Αντιπεριαλιστική στη ρωσική πρεσβεία. Λοιπόν, εκ των πραγμάτων. Μάλλον δεν διαβάζετε καλά. Να τα παρακολουθείτε καλά. Κυρία Βαλαβάν, ένα πολύ μικρό σχόλιο για να έχουμε μέχρι. Έχουμε ακριβώς 30 δευτερόλεπτα μέχρι τις 11. Κυρία Στέλλα, μέχρι τις 10, συγγνώμη. Υποψήφια με το ΚΚΕ. Εμείς καλούμε τον ελληνικό λαό αυτή τη στιγμή να αποδοκιμάσει όλες τις πολιτικές που τον έχουν φέρει μέχρι εδώ. Τις πολιτικές που φέρανε την ακρίβεια, την ενεργειακή φτώχεια, την ιδιωτικοποίηση της παιδείας, της υγείας, την ένταση της εκμετάλλευσης, τους υπεριαλιστικούς πολέμους. Να δώσουν δύναμη, στην ίδια τους τη δύναμη, ψήφο στο ΚΚΕ που την επόμενη μέρα θα βρεθεί εκεί που τη χρειάζεται ο λαός. Στη συλλογική διεκδίκηση για αύξηση μισθών, μέτρα ανακούφισης από την ακρίβεια, δωρεάν υγεία και παιδεία. Και ενάντια φυσικά στους δύο υπεριαλιστικούς πολέμους που συμμετέχει και η χώρα μας.